όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στην υγεία, για τις τρέχουσες εξελίξεις στο νοσηλευτικό χώρο, αλλά και για την επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη των νοσηλευτών στις υπηρεσίες υγείας, βρίσκονται στο επίκεντρο του 16ου Πανελληνίου Επιστημονικού και Νοσηλευτικού Συνεδρίου, που διοργανώνει υβριδικά στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. Ο ρόλος του νοσηλευτή έχει μεγάλη αξία και είναι πρωταγωνιστικός στη διαχείριση των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων, καθώς επίσης και στη διαχείριση τόσο του άσθματος, αλλά και της οξυγονοθεραπείας. Η ακαδημαϊκή και επιστημονική εξέλιξη έρχεται στην πράξη μέσω των κλινικών φροντιστήριων που εστιάζουν σε όλα τα δεδομένα και τομείς υπηρεσιών υγείας. Να υπάρχει μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη διαχείριση των αναπνευστικών νοσημάτων, όπως διοργανώνει το Ηνωμένο Βασίλειο, συμμετέχοντες, όπως σας ανέφερα, στο Primary Care Respiratory, που τυχάνει να είμαι μέλος και στο Primary Care Respiratory για τη διαχείριση των αναπνευστικών νοσημάτων, που είναι υψής της σημασίας. Κάτι τέτοιο στην Ελλάδα ίσως θα ήταν ακόμα από τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσει, διότι εμείς στο πρότυπο κέντρο υγείας του Περιστερίου που υπηρέτησα από το Κέντρο Ελεκτροπής Νοσημάτων, από το Υπουργείο Υγείας, είχαμε κατά κόρον τη διαχείριση των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, καθώς επίσης αναδείχθηκαν όλα αυτά και σε παγκόσμια συνέδρια. Η σημασία της αυτοδιαχείρισης και της οξυγονοθεραπείας ήταν το θέμα του κλινικού φροντιστηρίου για την διαχείριση ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το κλινικό φροντιστήριο διαχείριση των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Η διαχείριση τόσο πολύ της αυτοδιαχείρισης των ασθενών με άσθμα, αλλά και της οξυγονοθεραπείας. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμμετέχοντες. Την κυρία Σταματοπούλα Θανασία, την οικονομολόγο που ήταν κοντά μας, που μας μίλησε για την κοινοοικονομική κατάσταση των χρόνων αναπνευστικών νοσημάτων, είναι υψής σημασίας. Ιδιαιτέρως πρέπει να δοθεί βάση στην πρόληψη και στη διαχείριση των ασθενών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για μείωση των επισκέψεων στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας των ασθενών και στη διαχείριση αυτών, όπως είναι η διακοπή του καπνού. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά τον κύριο Ιωάννη Θεοδωράκη, βρισκόταν παρόν κοντά μας για τον απεικονιστικό έλεγχο που πρέπει να έχουν οι ασθενείς, τόσο όταν μιλάμε για μία ακτινογραφία, αλλά και του περισσότερου ακτινογραφικού έλεγχου που θα ζητηθεί από το θεράποντα γιατρό.